Να δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα τη δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η Prime. Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα τη δημοσκόπηση, το 42,2% δηλώνει ότι επίσθη περισσότερο από τον κύριο Νίκο Αναστασιάδη, το 17,5% από τον κύριο Μαλά, το 20,6% από τον κύριο Λιλίκα, το 16,7% δεν το έπεισε κατά τη δήλωσή του κανεί, ενώ ένα 3% δεν απήντησε στο ερώτημα. Δέχτηκε να απαντήσει στην έρευνα, αλλά δεν απήντησε στο ερώτημα. Να προσθέσω ένα στοιχείο που έχει σημασία, ότι το 58% από τους ερωτηθέντες παρακολούθησε την τηλεμαχία. Το 58%. 6 στους 10 χοντρικά παρακολούθησαν το debate και τα ποσοστά λοιπόν τα βλέπουμε τώρα και με και με τι φωτογραφίε των ναι, υποψηφίων, ναι. 42,2 για τον κύριο Αναστασιάδη, 17,5 για τον κύριο Μαλά, 20,6 για τον κύριο Λιλίκα. Η απάντηση στο ερώτημα ποιο σα έπεισε περισσότερο και 16,7% ήταν δεν Μάλιστα, έπεισε κανείς. Αυτό το 42,2% τι σημαίνει για τον Νίκο Αναστασιάδη. Ακούστε, τα νούμερα, τα ποσοστά έτσι όπως τα βλέπουμε. Ε, φαίνεται να έχουν σχετική συνάφεια με αυτό που όλες οι δημοσκοπήσεις στην Κύπρο μέχρι τώρα αποτυπώνουν ως προδιάθεση πρόθεσης ψήφου. Αυτό σε μια πρώτη ματιά σημαίνει ότι ιδιαιτέρως δεν κέρδισε κανείς και ούτε και έχασε κανείς.